Θα μείνουμε στην εκπαίδευση. Φέρνουμε σήμερα στη Βουλή ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά ένα εργασιακό θέμα των εκπαιδευτικών, και μάλιστα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Πριν λοιπόν από ένα χρόνο, κυρία Υπουργέ, το 2021 διορίστηκαν 88 εκπαιδευτικοί μουσικής του κλάδου ΤΑΦΕ16, πήραν ΦΕΚ διορισμού και ανέλαβαν υπηρεσία στη διάρκεια του περισσήνου σχολικού έτους 2021-22. Ο διορισμός τους αυτός πραγματοποιήθηκε μετά τις 31 Αυγούστου του 2021 και μάλιστα όχι μέσα στο Σεπτέμβριο, όπως γίνεται συνήθως και όπως θα έπρεπε να γίνεται βέβαια, αλλά στα μέσα του Δεκέμβρη. Και παρά το ότι συμπεριλαμβάνονταν ωστότε ως κλάδος στην προκήρυξη με βάση την οποία διορίστηκαν τελικά, εξαιτίας της πολύ καθυστερημένης έκδοσης από το ΑΣΕΠ των οριστικών πινάκων κατάταξης αυτών των ανθρώπων και ως εκ τούτου μετά την καθυστερημένη πρόσκληση από το Υπουργείο και αντίστοιχα την καθυστερημένη έκδοση του διορισμού τους σε ΦΕΚ που έγινε στα μέσα του Δεκέμβρη, οι νεοδιοριζόμενοι αυτοί έχουν υφίστανται μια συνέπεια η οποία είναι η εξής. Σύμφωνα με τον νόμο, με αυτόν που ισχύει, ένα νόμο που τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον εμπλούτησε η δική σας κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, συνεργάζεστε πολύ αρμονικά σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή του διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 σχολικών ετών. Σε επικοινωνία των εκπαιδευτικών τώρα με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, έμαθαν οι άνθρωποι αυτοί, οι 88 εκπαιδευτικοί μουσικοί, ότι είναι πιθανόν, θα μας το πείτε αυτό, ελπίζω να το διευκρινίσετε, ότι είναι πιθανόν να μην προσμετρηθεί η ακαδημαϊκή χρονιά η περσινή, γιατί δεν ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη, αλλά ξεκίνησε στα μέσα περίπου της χρονιάς, το Δεκέμβρη, να μην υπολογιστεί η ακαδημαϊκή χρονιά 21-22 στον υπολογισμό των 2 χρόνων υπηρέτησης της οργανικής τους θέσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αυτοί οι 88 εκπαιδευτικοί μουσικοί να μην έχουν δικαίωμα αίτησης όπως θα έχουν οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί για να μετατεθούν ή να αποσπαστούν για τη σχολική χρονιά του 23-24 και να κάτσουν άλλον ένα χρόνο να υποχρεωθούν να υπηρετήσουν άλλον ένα χρόνο, τρίτο χρόνο δηλαδή, στην οργανική τους θέση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αφορά 88 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα ακούσουν και περιμένουν να ακούσουν με αγωνία αυτό που θα πείτε. Και αυτό που ζητάμε από εσάς είναι να γίνει μια ρύθμιση, μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να ρυθμιστεί. Πολιτική πάντως πρέπει να είναι η απόφαση. Έτσι ώστε να αποκτήσουν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί και τι διορίστηκαν μέσα στο Δεκέμβρη να έχουν και αυτοί το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης ή απόσπασης όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί και βεβαίως τίθεται αντικειμενικά εδώ, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια τον περασμένο Απρίλιο, αλλά το φέρνει κάθε φορά όπως βλέπετε η ίδια η ζωή να καταργηθεί αυτή η υποχρεωτική διετής υπηρέτηση της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών για να αποκτήσουν δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης και να κατέβει στον ένα χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα παραλείψω την αναφορά στοιχείων που πάντα λέω στον συνάδελφο για τον αριθμό των διορισμών. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Θέλω να σεβαστώ και τον χρόνο και την υπομονή που κάνετε ακούγοντας την προηγούμενη ερώτηση. Θα σας πω μόνο ότι στους 25.000 διορισμούς, σχεδόν 25.000 που κάναμε, περιλαμβάνονται και η εκπαιδευτική μουσική. Και παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, μην με ενοχοποιήσετε πάλι ότι τα διαρθρώνω έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα απάντηση στη δευτερολογία σας. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και κατατοπιστική. Περιλαμβάνονται λοιπόν και η εκπαιδευτική μουσική ΤΑΦΕ16, για τους οποίους και με ρωτάτε. Και θα σας πω με ημερομηνίες πώς είχε ακριβώς η διαδικασία. 7 Δευτέρου του 20 εκδόθηκε η σχετική προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατακλάδο, ειδικότητα και αναμουσική ειδίκευση όλων που ήταν υποψήφοι για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση κατηγορίας ΤΑΦΕΠΣΙΛΟΝ. Στις 3/9 του 20 αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Στις 4/9 του 20 ανακοινοποιήθηκαν ορθά και ακολούθως ορίστηκε η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων από 4/9 του 20 μέχρι 14/9 του 20.
Μετά την εξέταση των συστάσεων από το ΑΣΕΠ, στις 27 Δεκάτου του 2021 αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες, βάσει των οποίων έγιναν στις 10 Δεκάτου του 2021 από το Υπουργείο μας 88 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΑΦΕΠΣΟ 16 μουσικής μη ανωτάτων ιδρυμάτων σε διάφορες μουσικές ειδικεύσεις στα μουσικά σχολεία. Πρέπει να σημειώσουμε και να επαναλάβουμε ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή αυτής της τοποθέτησης, τα γνωρίζετε αυτά, ίσως και κουράζω που τα λέω, όπως απόσπαση μετάθεση βάσει γενικής ειδικής διάταξης δεν επιτρέπεται και αυτό, κύριε συνάδελφε, έχει γίνει γιατί ισχύει για όλο το δημόσιο. Δεν επιτρέπεται. Υπάρχει μια μεταχείριση η οποία να είναι εδώ προνομιακή. Άρα λοιπόν αυτοί οι 88 εκπαιδευτικοί μπορούν μετά το πέρας της διετούς υποχρεωτικής υπηρέτησής τους στην περιοχή του διορισμού να μετατεθούν. Υπάρχουν βεβαίως εξαιρέσεις οι οποίες είναι για λόγους υγείας και πάντοτε παγίως σε όλους τους διοριζόμενους. Η ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας είναι εκείνη από την οποία αρχίζει η διετία. Άρα στη δευτερολογία. Ναι, όχι, μία πρόταση μόνο, ότι παραλείπω πολλά κύριε Πρόεδρε για να μην κουράσω, ότι διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό από την νομοθεσία η ίση μεταχείριση όλων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και η ίση μεταχείριση όλων των νεοδιοριζόμενων στον δημόσιο τομέα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα να λύσουμε το ζήτημα της κριτικής που έχω ασκήσει κάποιες φορές στην κυρία Υπουργό. Ναι, όχι. Είναι βασικό. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε είναι ότι έτσι κι αλλιώς έχετε εσείς το πλεονέκτημα της δευτερολογίας. Στο τέλος εσείς κλείνετε τη συζήτηση. Αυτό που θέλουμε πάντα, και δεν το θέλουμε μονάχα από εσάς, το ζητάμε από όλους τους υπουργούς, είναι να λένε ένα τμήμα τέλος πάντων της απάντησής τους και στην πρωτολογία τους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει και ένας διάλογος. Διαφορετικά, αν πρωτολογήσω εγώ, δεν πει κάτι ο υπουργός, να δευτερολογήσω πάνω σε ποιο ζήτημα. Δεν το κάνατε τώρα. Είπατε ότι το προβλέπει ο νόμος και ότι η διετία ξεκινά από την ημέρα του διορισμού τους, από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ. Το ζήτημα όμως, κυρία Υπουργέ, είναι ότι δεν ευθύνονται αυτοί οι 88 άνθρωποι για αυτό το πράγμα, οι εκπαιδευτικοί. Είναι πέρα για πέρα ευθύνη του κρατικού μηχανισμού. Ευθύνη των καθυστερήσεων, της ολιγορίας, της γραφειοκρατίας, δεν ξέρω τι. Και έρχονται λοιπόν και την πληρώνουν αυτοί οι 88 άνθρωποι. Χάνουν δηλαδή το δικαίωμα της μετάθεσής τους. Να πάνε κοντά στις οικογένειές τους, να ομαλοποιηθεί η οικογενειακή τους ζωή, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς είναι ένας εδώ και άλλος εκεί, με μικρά παιδιά. Περί αυτού πρόκειται. Δεν νομίζω πια, και κάποια στιγμή είπατε και στην πρωτολογία σας πριν από λίγο, ότι ο νόμος απαιτεί. Ταυτόχρονα λέει ότι απαιτεί την προϋπηρεσία 2 σχολικών ετών. Αυτό το καλύπτουν. Θα έχουν υπηρετήσει και στο σχολικό έτος 21-22 και στο σχολικό έτος 22-23. Με μια διασταλτική ερμηνεία του νόμου, εφόσον θέλετε φυσικά, εφόσον έχετε την πολιτική βούληση, με μια διασταλτική ερμηνεία του νόμου, σύνομοι θα είναι και αυτοί, μπορεί να ικανοποιηθεί αυτό το δίκαιο αίτημα αυτών των ανθρώπων. Και μιλάμε, και τώρα θα σας πω πράγματα που και εσείς τα γνωρίζετε βέβαια, για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν γυρίσει σε όλη τη χώρα γυρίζοντας από τη Βορρά στον Νότο και από τη Δύση στην Ανατολή και που δεν έχουν πάει όλα τα προηγούμενα χρόνια εργαζόμενοι ως αναπληρωτές, ως ορομίσθητοι, έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα. Και τώρα, θα το επαναλάβω, έρχεται η κυβέρνηση και με μια πολύ στενή αντίληψη εφαρμογής του νόμου, τους τιμωρεί, λέγοντάς τους ότι παρά το ότι η ίδια η πολιτεία φταίει, να καθίσετε για ακόμα ένα χρόνο, να καθίσετε για 3 χρόνια δηλαδή, να υπηρετήσετε την οργανική σας θέση. Το δικαίωμα στην κατάθεση αίτησης μετάθεσης ή απόσπασης, ξέρετε, επί 35 χρόνια, από το μακρινό 1985, ήταν μονάχα για ένα χρόνο. Και αυτό άλλαξε το 2019. Δεν υπήρχε καμιά αναταραχή στην εκπαίδευση, όλα λειτουργούσαν κανονικά, ίσα-ίσα διευκολυνόταν και μια κινητικότητα με τις μεταθέσεις και μπορούσε να ομαλοποιηθεί, όπως είπα, και η κοινωνική ζωή, βεβαίως, των εκπαιδευτικών. Βεβαίως,
στην προηγούμενη ερώτηση που είχαμε συζητήσει την άνοιξη, την περασμένη άνοιξη, αρνηθήκατε και εξακολουθείτε να αρνείστε. Δεν ξέρω αν αλλάξετε, αλλά δεν έχω τέτοιες αυταπάτες, να ικανοποιήσετε το αίτημα χιλιάδων εκπαιδευτικών για ένα χρόνο υπηρέτηση στην οργανική του θέση. Στα επιχειρήματα που είχατε καταφύγει στην προηγούμενη ερώτηση, είπατε ότι είχαν το δικαίωμα επιλογής, ότι γνώριζαν τι προβλέπει ο νόμος. Πράγματι, γνώριζαν τι προβλέπει ο νόμος και είχαν το δικαίωμα επιλογής. Θέλετε να σας θυμίσω ποιες επιλογές είχαν? Από τη μία ήταν η ανεργία, κυρία Υπουργέ, και από την άλλη ήταν η εργασία. Αυτό μπορεί να το πει κανείς και εκβιασμό, έτσι δεν είναι? Γιατί όταν κάποιος έχει την ανεργία και μια θέση εργασίας, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα επιλέξει. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ καμία ατομική ευθύνη, μην προσπαθείτε να τους την φορτώσετε, και θα καταφύγω και σε ένα τελευταίο, στο έσχατο επιχείρημα, το οποίο το παίρνω από εσάς, από τη δική σας επιχειρηματολογική φαρέτρα. Το ζήτημα του δημοσιονομικού κόστους. Δεν υπάρχει εδώ δημοσιονομικό κόστος, το οποίο το ακούμε συχνά κάθε φορά, δηλαδή εδώ που ρωτάμε, το δημοσιονομικό κόστος δεν αντέχει προϋπολογισμός. Τέτοιο δεν υπάρχει εδώ. Σύνομο λοιπόν μπορεί να είναι. Δημοσιονομικό κόστος δεν υπάρχει. Νομίζω ότι μπορείτε, έχετε την ευθύνη και μπορείτε να το κάνετε. Μια γενναιότητα χρειάζεται, πολιτική, έτσι ώστε αυτοί οι 88 άνθρωποι να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα και δεν θα τους κατηγορήσει και κανένας ούτε εσάς, ίσα ίσα. Αποκτήσουν το δικαίωμα στην μετάθεση ή την απόσπαση που μπορεί και να μην την πάρουν στο τέλος, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να μου πιστώσετε, γιατί συναντιόμαστε συχνά σε αυτά τα έδρανα, ότι ο σκοπός μου όταν απαντώ σε ερωτήσεις είναι να ενημερώσω, όχι παρελκυστικά να λειτουργήσω ή να σας εμποδίσω να εκθέσετε τις απόψεις. Τώρα, σας άκουσα και ομολογώ με έκπληξη. Γιατί παρότι διαφέρουμε ιδεολογικά πάρα πολύ, το να λέτε ότι το να διορίζεται ένα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών, πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι διορισμοί που γίναν μετά από 12 ετία, οι διορισμοί στην ειδική αγωγή που γίναν για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά χρονικά, είναι ουσιαστικά εκβιασμός των εκπαιδευτικών, ή θα μείνετε άνεργοι ή θα διοριστείτε? Εκτιμώ ότι κάτι άλλο θέλετε να πείτε και όχι όπως το προσέλαβα εγώ. Ωραία. Ενδεχομένως η διατύπωση μου επέτρεψε εμένα να κάνω αυτή την ερμηνεία που φαντάζομαι δεν ήταν στις προθέσεις σας. Δημοσιονομικό κόστος δεν επικαλέστηκα εγώ ποτέ. Επικαλέστηκα όμως τη συνέχεια και την παιδαγωγική αντίληψη ότι πρέπει να υπάρχει ένας σύνδεσμος όσο γίνεται καλύτερος, στενότερος και μακροβιότερος μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτικού. Και αυτό διασφαλίζεται με τη διετία. Είπατε ότι χρειάζεται γενναιότητα από την πλευρά του Υπουργείου. Θα σας πω ότι δεν είναι μόνο δική μας απόφαση. Αυτή είναι μια συνολική κυβερνητική απόφαση. Και αυτή η γενναιότητα, όπως τη χαρακτηρίζετε εσείς, ενδεχομένως να είναι σε βάρος κάποιων άλλων, οι οποίοι υποχρεούνται να κάνουν τη διετία, να είναι δηλαδή μια ευμενής διάκριση, την οποία δεν είμαι και πολύ σίγουρη θα την εκτιμούσαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Θα σας πω βεβαίως και ξανά ότι ναι, επιλέγουν που θα πάνε. Έχουν μια δυνατότητα επιλογής και επιλέγουν να πάνε σε μέρη στα οποία θεωρούν ότι μπορεί να υπηρετήσουν με το μικρότερο δυνατό προσωπικό και οικογενειακό κόστος, γιατί κύριε συνάδελφε δεν είμαστε αδιάφοροι ούτε προσποιούμε στο ότι δεν καταλαβαίνουμε και την αναστάτωση που υπάρχει στις οικογένειες των εκπαιδευτικών όταν εκείνοι μετατίθενται, διορίζονται ή τοποθετούνται σε μέρος μακριά από τις οικογένειές τους και ειδικά όταν έχουν μικρά παιδιά. Μας κατηγορείτε πάρα πολλές φορές, κύριε συνάδελφε, ότι έχουμε καθυστερήσει την καλύψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις νησιωτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές. Αν αυτή η δυνατότητα του ενός έτους δοθεί, έχετε σκεφτεί ποτέ πόσα κενά θα υπάρξουν και πόση ανάγκη θα υπάρχει να καλυφθεί το κενό αυτό ενδεχομένως και στο μέσο της σχολικής χρονιάς? Και θα τελειώσω με αυτό για να μην πάρω περισσότερο χρόνο. Αυτό που ζητείτε να γίνει σε αυτή την περίπτωση θα έχει ως συνέπεια οι εκπαιδευτικοί αυτοί να υπηρετήσουν 1,5 χρόνο έναντι όλων των υπολείπων που υπηρέτησαν 2 χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα θα είναι 2,5 χρόνια. Και επειδή αναφέρατε ότι αυτό οφείλεται στην ολιγορία της διοίκησης που άργησε να τους διορίσει, θα σας πω ότι υπάρχουν ευτυχώς κάποιες προδιαγραφές, κάποιες διαδικασίες οι οποίες στηρούνται για τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο κάποιος να αδικηθεί ή κάποιος να ευνοηθεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.